κοντά σας μια εκπομπή που αγαπάει και σέβεται το βιβλίο. Γιατί πιστεύουμε πως το βιβλίο είναι το πιο όμορφο ταξίδι που μπορεί να κάνει κάποιος στην Ελλάδα της κρίσης. Σε μια εποχή που δεν μας δίνονται πολλές ευκαιρίες να κάνουμε πραγματικά ταξίδια, θα ταξιδέψουμε με το μυαλό. Και εμείς σήμερα, χάρη στις εκδόσεις Ψυχογιός, έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσουμε μια συγγραφέα η οποία πραγματικά μας έχει κερδίσει με τη γραφή της. Η κυρία Τσαμανδού είναι κοντά μας, εδώ στο καλό τους, και την καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα και καλημέρα σε όλους τους θεατές. Από όλη την Ελλάδα μας βλέπουν σήμερα. Από όλη την Ελλάδα. Όλοι. Και με πολύ αγάπη σας περιμένουν, να ξέρετε επίσης. Και εγώ περιμένω να τους γνωρίσω και από κοντά όταν μπορέσουν. Καινούργιο βιβλίο, κυρία Τσαμανδού. Ναι, είναι το 7ο αυτό. Έχω γράψει άλλα 6 προηγουμένως. Και αυτό τώρα κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου. Και πάει και πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω και ήδη έχει αγαπηθεί πολύ από τους αναγνώστες σας. Μακάρι. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία, έτσι, χωρίς να αποκαλύψουμε πάρα πολλά βέβαια, για να κατογράψει κιόλας ο κόσμος. Μπορούμε να αποκαλύψουμε. Είναι και ιστορία περίεργη, δεν μπορούμε να δώσουμε πολλά στοιχεία, αλλά έτσι ένα κάτι. Ένα κάτι. Ναι, η ιστορία είναι μια ιστορία που κινείται σε, ας πούμε, σε 2 χρόνους. Στο σήμερα και στο 1499. Το σήμερα είναι στο 1999 και το τότε είναι 1453. Είναι 2 χρονιές που νομίζω ότι είναι ορόσημο. Η μία, δηλαδή το 1999, είναι το τέλος της χιλιετίας που μας πέρασε και το 1453 είναι το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Παίζω λιγουλάκι με κάτι μοντέρνες θεωρίες της φυσικής στην κβαντική, που λένε ότι ο χρόνος είναι μία έννοια συμβατική. Και ότι υπάρχει λοιπόν στην ιστορία μία γυναίκα, μία καλόγρια, που επισκέπτεται ένα δικηγόρο και του ζητάει να τη βοηθήσει να γυρίσει πίσω στον χρόνο, στην άλωση, να αναζητήσει την κόρη της που την έχουν αρπάξει οι Τούρκοι. Ο δικηγόρος δεν θέλει βέβαια, στην αρχή τη θεωρεί τρελή. Μετά νομίζει ότι βλέπει όνειρο, την αφήνει να του διηγηθεί την ιστορία της, γιατί αυτή του λέει άσε με να σου πω την ιστορία. Κατά κάποιον τρόπο η γυναίκα ξέρει ορισμένες πτυχές της ζωής του που αυτές τον βάζουν σε προβληματισμό και την αφήνει να διηγηθεί την ιστορία, η οποία είναι μια ιστορία με πολλές περιπέτειες, έρωτα, πάθη. Ξεκινάει από την Πελοπόννησο των τελευταίων Φράγκων, περνάει στην Μπαρμπαριά, ξέρετε, πειρατές και αυτούς. Μετά καταλήγει στο Μιστρά, που είναι οι Παλαιολόγοι, είναι εκεί ο Βυσαρίων και ο Πλήθων γεμιστός, ο μεγάλος φιλόσοφος. Περνάει και από τη Φεράρα Φλωρεντία, που γίνεται η σύνοδος για την Ένωση των Εκκλησιών, και τελικά καταλήγει στην Κωνσταντινούπολη, όπου τη στιγμή που πολιορκείται από τους Τούρκους έρχεται το τέλος. Όπως μου το περιγράφετε, καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνετε μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορική έρευνα για να μπορέσετε να το γράψετε αυτό το βιβλίο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, γιατί γι' αυτό και έκανε και 4 χρόνια να βγει. Και ομολογώ, με πέδεψε πάρα πολύ, γιατί αυτή η εποχή, όπως μου είπε ένας φίλος Βυζαντινολόγος, καλά, γιατί καταπιάστηκες, ούτε εμείς, λέει, δεν τολμάμε να την πιάσουμε. Έχει τόσα πολλά πρόσωπα, έχει τόσα πολλά γεγονότα, αλλά είναι και τόσο γοητευτική. Και όταν την ασχοληθείτε, θα δείτε ορισμένα πράγματα πώς επαναλαμβάνονται στην ιστορία, πώς οι σκέψεις, ας πούμε, του Βυσαρίωνος που στέλνει στον Κωνσταντίνο Πολελόγο μια επιστολή και του λέει τι να κάνει, θα μπορούσαν και σήμερα να εφαρμοστούν. Είναι τόσο μοντέρνες. Συναρπαστικό, ξέρετε, όλο αυτό που έχετε καταφέρει να μας δώσετε, να μας χαρίσετε, να το πω, σε μια εποχή που δεν τολμάμε να διαβάζουμε εύκολα ιστορικά βιβλία. Τουλάχιστον μέσα από ένα μυθιστόρημα που έχει ιστορικές αναφορές, θα μάθουμε και κάτι. Ελπίζω, ναι, γιατί εκείνο που πιστεύω, και δεν ξέρω αν όλοι το πιστεύουν αυτό, δεν γράφω με αφορμή την ιστορία. Σέβομαι την ιστορία. Δηλαδή, δεν θα αλλάξω τα ιστορικά γεγονότα. Τα ιστορικά γεγονότα αποδίδονται πιστά. Φυσικά, οι χαρακτήρες των ανθρώπων μπορεί να είναι ελεύθερος ο συγγραφέας να τους φωτίσει όπως θέλει τα ιστορικά πρόσωπα. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει την ιστορία, νομίζω. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε πραγματικά πως θα αγαπηθεί πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο τελευταίο βιβλίο, παιδί σας. Όπως αγάπησε και η Ανέζα, η ηρωίδα μου, τον Κωνσταντίνο. Τον Αλέξιο και τον Κωνσταντίνο. Αν
με την δυνατή αγάπη, τέτοια αγάπη θέλουμε να νιώσουν και όλοι όσοι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Γιατί πρέπει να σας πω ότι χάρη στην αγαπημένη μας κοινή γνωστή και φίλη την Αμέρισσα, ένας τυχερός που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή θα κερδίσει το συγκεκριμένο βιβλίο της κυρία Τσαμαρού. Θα το υπογράψω κιόλας. Αυτά και αν είναι ευχάριστα, ναι. Βιβλίο με υπογραφή έχει διπλή αξία, ξέρετε. Έχουμε περιοδία να κάνουμε με το βιβλίο, βιβλίο παρουσιάσεις, να πούμε τις πόλεις του σταθμού. Με τα πρώτα που θα σας πω είναι θα πάω στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή. Το Σάββατο θα πάω στα Σέρας. Όχι στις Σέρες που λέμε λάθος εμείς οι κατωελλαδίτες. Έτσι λέγεται, στα Σέρας. Και σιγά σιγά θα βγούμε και στην Αθήνα βέβαια έχουμε τη μεγάλη παρουσίαση. Στις 12 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής στις 7 η ώρα. Όλοι οι φίλοι είναι καλεσμένοι και πρόσδεκτοι. Εμείς στην εκπομπή θα είμαστε κοντά σας. Θα έχουμε και ωραία ανάγνωση αποσπασμάτων από την κυρία Αντιγόνια Μανίτου και τον κύριο Τζόρτζογλου. Το Στράτο, κοινός φίλος, άλλος ένας κοινός φίλος και λοιπόν. Θα παίξει και μουσική ο κύριος Γλυνιαδάκης, ο οποίος είναι μουσικοσυνθέτης και ελπίζω να ευχαριστηθούν όλοι. Εγώ εύχομαι να είναι καλοτάξιδο. Το 7ο παιδί σας, όπως μας είπατε. Έχετε και εσείς, πόσα μου είπατε, 14? 12. Εσείς είστε πολύ τεκνοί. Άστατα, στην Ελλάδα του σήμερα όμως δεν συμφέρει να είσαι πολύ τεκνός. Δεν ξέρω. Οπότε είναι μεγάλη ιστορία. Δεν ξέρω. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πραγματικά να αγαπηθεί πολύ, που ήδη αγαπιέται. Και εγώ προτείνω να δούμε και ένα πολύ όμορφο βίντεο που έχουν ετοιμάσει οι εκδόσεις Ψυχογειός για το βιβλίο. Σας τι λέτε κι εσείς? Ναι, ναι, το διαβάζει η κυρία Φιλαρέτη Κομνηνού με πολύ ευαισθησία και πραγματικά και εμένα με συγκίνησε. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε μαζί το βιντεάκι αυτό και όλοι όσοι μας βλέπετε από κάθε γωνιά της Ελλάδας, διαβάστε το βιβλίο που σας προτείνουμε. Να πω δύο λόγια για να καταλάβουν οι θεατές μας τι διαβάζει η κυρία Κομνηνού. Διαβάζει την αρχή του βιβλίου, την επίσκεψη της Καλόγριας, που προσπαθεί να πείσει τον δικηγόρο να τη βοηθήσει και μετά είναι ένα κομματάκι που είναι πώς ξεκινάει, όχι πώς ξεκινάει μάλλον, που με τον έρωτα αυτών των δύο ανθρώπων, της Ανέζας και του Αλέξιου. Ωραία λοιπόν, ας το παρακολουθήσουμε μαζί. Η εξεταστική ματιά της που είχε προκαλέσει μια ασυνήθιστη ταραχή, σαν ήταν ένοχος για κάτι που δεν ήξερε. Έχουμε παρόμοιο επώνυμο. Μήπως συγγενεύουμε? Κατά κάποιο τρόπο... Ακούστε, κυρία Χρυσοβέργη, δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, ούτε εσείς άλλωστε. Θα ήθελα να με βοηθήσετε να βρω την κόρη μου, την απήγαγαν χρόνια πριν. Η τελευταία πληροφορία που είχα είναι ότι στην Ανδριανού πόλη... Το έκανε εντύπωση η αναφορά στην Ανδριανού πόλη ως Ανδριανού πόλη. Δεν την άφηνε να συνεχίσει. Αν μου επιτρέπετε, αν την κόρη σας την απήγαγαν πριν από χρόνια, δεν είναι κάπως αργά να την αναζητάτε? Η γυναίκα γνώρισε την παρατήρησή του. Είναι εντούτοις επίγον, κύριε Χρυσοβέργη, λίαν επίγον. Είναι αναγκαίο να αποτραπεί μία αρπαγή καθώς και μία ανεπανόρθωτος καταστροφή. 29 Μαΐου πλησιάζει. Και λοιπόν, αγνοείτε μήπως τι συνέβη την 29 Μαΐου? Θα σας ήμουν υπόχρεος να με φωτίσετε. Η φωνή του ήχησε ελαφρώς ειρωνική. Είχε αρχίσει να δειμονεί. Τι διάτανο ήθελε η γυναίκα? Άλλο η πόλη, κύριε Χρυσοβέργη. Τι σχέση έχει η υπόθεσή σας με την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως που συνέβη 546 χρόνια πριν? Θα εννοήσετε αν με επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Η απαγωγή της κόρης μου, όπως σας είπα, έγινε προπολών ετών, κατά κρίβεια, κατά την άλωση. Η γυναίκα ήταν σαλεμένη σίγουρα. Τι του έλεγε τώρα? Να αναζητήσει την κόρη της που την απήγαγαν κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης? Να ξεμπλέκει το γρηγορότερο μαζί της. Γιατί εκπλήτεστε, κύριε Χρυσοβέργη? Προχθές το βράδυ στην τηλεόραση δεν μου δώσατε την εντύπωση ότι είστε από αυτούς που δεν πιστεύουν στην κβαντική θεωρία. Έχω λάθος? Γιατί τώρα αρνείστε να δεχτείτε πράγματα που εκ πρώτης όψεως σας φαίνονται απίστευτα, όπως το να είναι ο Μεμέτης ο άρπαγας της κόρης μου? Λίγα κακουργήματα έχει διαπράξει.
βάδιζαν σιωπηλοί στους ανηφορικούς πετροστρωμένους δρόμους του Μιστρά. Το φεγγάρι δεν είχε δύσει ακόμα και τους έδειχνε τον δρόμο. Μια κακοστρωμένη πέτρα έκανε την Ανέζα να παραπατήσει και θα έπεφτε αν δεν τη συγκρατούσε την τελευταία στιγμή ο Αλέξιος. Την κράτησε σφιχτά από το χέρι και δεν το άφησε όταν ο κίνδυνος της πτώσης είχε περάσει. Εκείνη δεν το τράβηξε. Συνέχιζαν την ανηφορική πορεία τους πιασμένη χέρι-χέρι. «Πότε ήρθες?» το ρώτησε κάποια στιγμή. «Το πρωί», έφερε το μήνυμα του Δεσπότη. «Δεν έστειλε αγγελία φόρου?» «Προσφέρθηκα να έρθω εγώ. Είπα πως ήθελα να δω τον Πλήθωνα για κάποιο θέμα νομικό». «Α, δεν ήταν αλήθεια. Εσένα ήθελα να δω. Να σε ξαναδώ». Η ανάσα της κόπηκε, όχι από την απότομη ανηφοριά. Τα δάχτυλά της σαν από μόνα τους μπλέχτηκαν στα δικά του. Εκείνος τα έσφιξε δυνατά. Δεν ξαναμίλησαν. Στην πόρτα του σπιτιού της σταμάτησαν. Ελευθέρωσε το χέρι της και προσπάθησε να ξεκλειδώσει. Τα χέρια της όμως έτρεμαν. Της πήρε το κλειδί και άνοιξε εκείνος. «Και τώρα, τι?» «Καλόν ύπνο», έκανε εκείνος και ετοιμάστηκε να φύγει. «Είμαι μόνη στο σπίτι, η σπιτονικοκυρά μου λείπει». Γιατί το είπε? Ήταν πάνω από τις δυνάμεις της, δεν ήθελε να φύγει. Κοντοστάθηκε και την κοίταξε χωρίς να μιλά. Τα μάτια του τη ρωτούσαν. «Το θέλεις τα αλήθεια?» Τον κοίταξε και εκείνη σταθερά. «Το θέλω», φώναζε η ματιά της και έκανε στην άκρη για να τον αφήσει να περάσει. Με μια κίνηση απρόβλεπτη, ο Αλέξιος έσκυψε και τη σήκωσε αγκαλιά. Σαν νύφη αγκαλιά την έφερε στο σπίτι. «Είμαι νύφη, γυναίκα σου, Αλέξιε. Με φέρνεις πρώτη φορά στο σπίτι μας. Είμαι δική σου. Μόνο δική σου. Για πάντα».